το μοντέλο διακυβέρνηση το οποίο έχουμε είναι τέτοιο ώστε ο κάθε ένας να είναι υπεύθυνος και να υπάρχουν ευθύνες σε όλους τους αντιδημάρχους και τους προέδρους των νομικών προσώπων, ώστε ο καθένας να είναι επαρκής, απολύτως και συντονισμένοι. Ή δε, να μην συζητήσουμε έτσι για την δυνατότητα επικοινωνίας με το τηλέφωνο και με τα email. Είχατε καθημερινή ενημέρωση δηλαδή? Βέβαια, είχαμε καθημερινή. Εγώ ξυπνούσα έτσι συνήθως 4-4,5 ώρα το πρωί, 5. Αυτό ξεκίνησε με το jet lag που αναγκαστικά ξύπναγα 3-4 ώρα. Εδώ ήταν η κατάλληλη ώρα για να τα πω με όλους τους συνεργάτες, να έχω και 2-3 ώρες ελεύθερες το πρωί από εκεί που δεν είχα δουλειά στην αρχή. Και αυτό μετά το κρατήσαμε για αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί βόλευε πάρα πολύ έτσι να κοιμάσαι πιο νωρίς, να ξυπνάς ξημερώματα, να μπορείς να μιλήσεις λίγο, να δεις πώς έχουν τα πράγματα και να μπορεί να προχωρήσουν. Για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα το κάναμε έτσι. Αλλά γενικότερα τα email και όλα αυτά βοηθάνε. Υπάρχει μια άλλη διάσταση όλο αυτό. Ένας δήμαρχος σήμερα, ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί μια κοινωνία και παίζει ρόλο μεγάλο στο να μεταφέρει και να παίρνει πράγματα από εδώ, σήμερα ένας δήμαρχος πρέπει να ταξιδεύει. Πρέπει να ταξιδεύει πολύ. Πρέπει να ταξιδεύει αφενός στα μέρη που ασκεί τη διακυβέρνηση, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις Βρυξέλλες, σε πράγματα που πρέπει να εκπροσωπήσει τυχείο, οπουδήποτε, να μιλήσει για τα συμφέροντά της. Αφετέρου πρέπει να βγαίνει έξω, να συζητάει, να δικτυώνει το νησί, να ξέρουν δηλαδή τι είναι Χίος, να την έχουν ακουστά, ας πούμε, τη Χίο. Είναι απολύτως απαραίτητο σε ένα κόσμο παγκοσμιοποιημένο, ασχέτως αν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αντιτιθέμεθα ή το προτιμάμε. Να, σωστά. Δεν μπορεί εσύ να μην έχεις, η Χίος να μην έχει διεθνείς επαφές, και νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχουν επιδιώξει οι πολιτικοί σε όλη τα τελευταία τουλάχιστον 30-40 χρόνια. Όλοι οι πολιτικοί έχουν επιδιώξει να έχουν μια εξωστρέφεια τέτοια και επαφές δικτύωσης. Κάποτε οι επαφές ήταν κυρίως η Ελλάδα. Γι' αυτό την περίοδο του Μπουρνιά, του αυτού, είχαν όλοι αυτοί, ξέρανε τους πάντες, όλους τους πολιτικούς της Χίου. Ταξιδεύανε, πηγαίνανε από εδώ και μετά, έγινε της Ευρώπης. Μου λέγανε πολλές φορές στο Δήμο για τον δήμαρχο τον συγχωρημένο τον Μπουμπάρη, πως τότε, τη δεκαετία του 80, ήταν σε μια επιτροπή που παρασκεύαζε την εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήγαινε 5-6 φορές το χρόνο τουλάχιστον στις Βρυξέλλες να μετέχει σε μια τέτοια επιτροπή για την ισιωτικότητα. Τη δεκαετία του 80, έτσι. Ναι, ναι. Να μην σας πω για τον δήμαρχο το Μενή, που εγώ μαζί του έχω πάει επανειλημμένος και έχω χρησιμοποιήσει, ας πούμε, για το καλό της Χίου ακριβώς, την πολύ φοβερή δικτύωση που έχει εκείνος με τους πάντες. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ας πούμε, που να μην τον ξέρει. Τι ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη δικτύωση οφείλουμε να την έχουμε. Και η οποία γίνεται για το Δήμο, δεν γίνεται για τον εκάστοτε. Αυτή γίνεται για τυχείο ακριβώς.